πούμε, στην Σύνοδο των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων. Με χαρά βρισκόμαστε στις εξαιρετικές αυτές εγκαταστάσεις του ΙΤΕ, όπου πήρε τη σκυτάλη από το ΕΛΚΕΘΕ και γι' αυτό βρισκόμαστε σε σύντομο χρονικό διάστημα ξανά στην Κρήτη για να συμμετέχουμε σε αυτή την Σύνοδο. Ξεκινάμε λοιπόν το διάλογο για το πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε την έρευνα στη χώρα μας, για το πώς μπορούμε να την αναπροσανατολίσουμε ώστε τα αποτελέσματά της να βοηθούν την κοινωνία και την αγορά, πόσο μάλιστα τώρα που η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Εργαλεία μας είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο προσφέρει χρηματοδότηση προκειμένου να μπορούμε να επεκτείνουμε τις κτηριακές εγκαταστάσεις και να αναβαθμίσουμε τον εργαστηριακό εξοπλισμό. Στόχος μας είναι να φέρουμε την καινοτομία παντού. Είναι τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας να παράξουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες όπου μπορούν να αναβαθμίσουν την εξωστρέφεια της χώρας μας. Είμαστε σήμερα εδώ, που την Προεδρία της Συνόδου των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων την έχει το ΙΤΕ. Είναι οι Σύνοδοι, όταν συνεδριάζουν οι Πρόεδροι, είναι από τα πολύ σημαντικά γεγονότα τα οποία γίνονται, διότι οι Πρόεδροι συζητάνε μεταξύ τους, συζητάνε με την πολιτική ηγεσία, παρουσιάζουν τα προβλήματα τα οποία έχουν τα ερευνητικά κέντρα, παρουσιάζουν τις λύσεις και επίσης κάνουν προτάσεις για το μέλλον. Το μέλλον της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα. Αυτό το εξάμηνο είναι το ΙΤΕ που έχει την Προεδρία. Είναι σημαντικό γιατί ένα μεγάλο ερευνητικό κέντρο μετά το ΕΛΚΕΘΕ και το έρχεται το ΙΤΕ να κάνουν τις συνόδους εδώ στην Κρήτη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επαναλαμβάνω, γιατί είναι μεγάλο ερευνητικό κέντρο, από τα μεγαλύτερα ερευνητικά, ίσως το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο, με μεγάλη προσφορά και οι προτάσεις οι οποίες θα γίνουν σήμερα και αυτά τα οποία θα μας παρουσιάσουν και αυτά που θα παρουσιάσει η πολιτική ηγεσία, είναι και ο Υφυπουργός εδώ, είναι αυτά τα οποία θα χαράξουν μια πορεία για το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, για το πρώτο εξάμηνο του 2024, το συντονισμό της Συνόδου των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων τον έχει αναλάβει το ΙΤΕ. Οπότε έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε τους Προέδρους των Ερευνητικών Ιδρυμάτων, 11 ερευνητικά ιδρύματα, 4 τεχνολογικοί φορείς της χώρας, εκπροσωπούνται στην Σύνοδο με τους επικεφαλείς τους. Η Σύνοδος των Προέδρων έχει κυρίως το σκοπό να ενημερώνονται τα ιδρύματα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με νομοθεσία που μας αφορά, αλλά επίσης και να συζητούμε επίκαιρα θέματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων, όπως για παράδειγμα χρηματοδοτήσεις, ερευνητικά προγράμματα, στελέχωση, ερευνητικές υποδομές, κτηριακά προγράμματα που μπορεί να αφορούν τα ιδρύματα. Έτσι λοιπόν με την Σύνοδο δίνεται η ευκαιρία να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο, να ενισχυθεί η έρευνα στη χώρα. Είναι, θεωρώ, στρατηγική η επένδυση στην έρευνα, γιατί έτσι και η οικονομία της χώρας μπορεί να ωφεληθεί. Να σας πω τα πολλαπλά παραδείγματα που έχουμε, όπου πραγματικά χρήματα που επενδύθηκαν στην έρευνα έχουν πιάσει τόπο, έχουν δημιουργηθεί εταιρείες οι οποίες τώρα απασχολούν χιλιάδες ανθρώπους. Έχει έρθει στη χώρα πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, ειδικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν έρθει μέσα από τις δράσεις των ερευνητικών κέντρων. Οπότε η όποια επένδυση γίνεται από μέρους της πολιτείας στην έρευνα επιστρέφει πολλαπλά. Και όχι μόνο ως χρηματοδοτήσεις από διεθνείς πηγές, που μπορεί να πει κανείς ότι είναι το ζεστό χρήμα που έρχεται στη χώρα, αλλά και ως εκπαίδευση, κάτι που συνήθως περνάει απαρατήρητο, γιατί η ερευνητική διαδικασία αφορά και την εκπαίδευση της νέας γενιάς των επιστημόνων και το οποίο είναι κάτι ανεκτίμητο για τη χώρα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να βάλουμε κάποια τιμή σε αυτό. Αφορά τα νέα παιδιά, τους νέους ανθρώπους, τους νέους επιστήμονες, αυτούς που θα αποτελέσουν το αύριο της χώρας, κυριολεκτικά. Χρειάζεται λοιπόν η στήριξη της έρευνας, η στήριξη των ερευνητικών ιδρυμάτων, γιατί πέρα από το καθαρά οικονομικό αντικείμενο, που εκεί, όπως σας είπα, επιστρέφει πολλαπλά στη χώρα λόγω των διεθνών χρηματοδοτήσεων, τα ερευνητικά ιδρύματα παίζουν και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των νέων επιστημόνων και σε συνεργασίες με τα πανεπιστήμια, βέβαια. Αποτελούν
ένα μέρος του οικοσυστήματος του ερευνητικού και του οικοσυστήματος ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι γίνεται εδώ στο Ηράκλειο η σύνοδος των προέδρων των ερευνητικών κέντρων όλης της χώρας, 15 ερευνητικά κέντρα, και θέλω να δώσω τα συγχαρτήρια στον κύριο Ταβερναράκη, εδώ τον πρόεδρο του ΙΤΕ, και σε όλους τους συνεργάτες για τη δουλειά η οποία γίνεται και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, και είμαστε υπερήφανοι για το έργο το οποίο επιτελούν. Εμείς από την πλευρά τη δική μας συνεχίζουμε την προσπάθεια για να γίνει ο κόμπος χειροτομίας στο νησί μας με τη συνεργασία όλων των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και με την παρουσία του κυρίου Γενικού και του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Σενετάκη.